Φίλες και φίλοι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μας πει σε ένα-δύο λεπτά ο κύριος Κουρής πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία. Σε ηλικία 18-19 ετών στην Κεφαλονιά, που εξέδωσε για πρώτη φορά τότε τη Φωνή της Κεφαλονιάς. Την τοπική εφημερίδα, η οποία πήρε, βέβαια έγινε πασίγνωστη. Σε πανελλήνια. Απέκτησε πανελλήνια φήμη. Πανελλήνια φήμη. Και άρθρα. Ήταν η πρώτη επαρχιακή εφημερίδα που βγήκε έξω από την περιφέρειά της. Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Κουρή, θα μου επιτρέψετε, ένας φίλος μας έστειλε το εξής μήνυμα και έχει χιούμορ και γι' αυτό το διαβάζω. Τι είναι, λέει, 36 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα? Γιατί διαμαρτύρεται ο Γιώργος ο Κουρής? Σε άλλα 36 θα επιδικαστούν και οι αποζημιώσεις. Στα 110 του θα είναι πλούσιος. Σας διαβάσω ακόμα ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος λέει το εξής. Χωρίς δικαστική απόφαση, είναι απαράδεκτο να δεσμεύεται τραπεζικός λογαριασμός. Είναι σαν να είναι το δημόσιο συνδικαιούχος στο λογαριασμό του καθενός μας. Έτσι δεν θα επιστρέψουν ποτέ τα λεφτά στις τράπεζες όταν είναι συνδικαιούχος ο έφορος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό το μήνυμα. Πάρα πολύ καλό το μήνυμα. Και δυστυχώς γίνεται έτσι και δυστυχώς γι' αυτό η χώρα, η οικονομία της χώρας δεν προχωράει. Δεν προχωράει με τίποτα. Καλά, εδώ μας λέγανε και για τα capital controls και τα λοιπά. Και βλέπετε, έχει περάσει τους καιρούς και παραμένουν τα capital controls. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Πρέπει να σφίξει, τα λουριά, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας στους ξένους. Και τώρα είναι ευκαιρία. Μετά την έξοδο της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το δημοψήφισμα στην Ιταλία, μετά τις εκλογές της Αυστρίας που γιγαντώθηκε ο ακροδεξιός, πρέπει να του πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ή φτιάνει τα πράγματα στην Ελλάδα ή άντε στο διάολο. Ή άντε στο διάολο. Ναι. Δεν πάει άλλο. Σήμερα είχαμε και το Eurogroup, όπως ξέρεις, Γιώργο. Ναι. Βγήκε μια απόφαση για, για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Εντάξει, είναι παιδί μια ελάφρυνση. Είναι μια ελάφρυνση. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και δικαιώνει λίγο τον Τζίπρα, εντάξει. Ναι. Που έλεγε ότι χρειάζεται να γίνει αναδιάρθρωση για όλα αυτά τα πράγματα. Και είχε στο Βενιζέλο και τον Παπανδρέου και το Σιμίτη και τους άλλους. Ναι. Και το Σαμαρά και λέγανε ότι δεν χρειάζεται εκεί πέρα. Είναι βιώσιμο. Το θυμάστε. Το βιώσιμο το χρέος. Είναι βιώσιμο. 350 δισεκατομμύρια βιώσιμο. Αυτό είναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Βιώσιμο το χρέος με 350 δισεκατομμύρια. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε 2010, μπαίνουμε στο 17 σε λίγες μέρες. Το 23, σύμφωνα με τα αυτά που πρέπει να δώσουμε, πρέπει να πληρώσουμε εμείς 33 δισεκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα βρούμε εμείς αυτά τα λεφτά, θα τα πληρώσουμε 33 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, να σου εξηγήσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν, ποτέ καμία χώρα δεν έχει πληρώσει τα χρέη της. Με πρώτους και καλύτερους τους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν κάνει 4 στοχεύσεις. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να θέλουν να μας κάνουν μαθήματα οι άνθρωποι που αιματοκύλησαν την Ιφίλιο στον κόσμο ολόκληρο 2 φορές και τώρα ετοιμάζονται για τρίτη με τον οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είναι δυνατόν να μας δίνουν, οι κύριοι αυτοί οδηγίες και συμπεριφορές. Να έρθουμε λίγο στην ιστορία. Έβγαζε στην Αυριανή Γιώργο Κουρή, τότε που έχει φτάσει η Αυριανή, φίλες και φίλοι, να πουλάει το 80 περίπου, 300.000 και λίγο και περισσότερο την ημέρα. 300. Τότε η τιμή ήταν 5 δραχμές. Ήταν 5 δραχμές. Οι άλλες εφημερίδες τι τιμή ήταν? Ήταν 15 δραχμές. Και τι έγινε? Εγώ είχα όμως 8 σελίδες. Ναι, εντάξει. Οι άλλες εφημερίδες είχαν 60 σελίδες. Ναι. 100 σελίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ήταν πολύ ψηλά η Αυριανή και την λάτρευε ο κόσμος, και ήταν βλακεία μου που δέθηκα πολύ με το Πασόκ, έπρεπε να παραμείνω ανεξάρτητος, αλλά είμαι συναισθηματικός άνθρωπος. Και εγώ νόμιζα τότε ο Ανδρέας. Με τον Ανδρέα, Παπανδρέου. Εγώ νόμιζα τότε ο Ανδρέας ήταν ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο κόσμος όλος. Όπως πολλοί κόσμος τότε πίστευε. Λάθος ήταν. Λάθος ήταν αυτό. Ναι, πολύ φανατισμός, ρε παιδί μου. Πολύ φανατισμός. Που ζήμιασε τον τόπο. Και μας ζήμιασε και τον τόπο και όλους μας. Λοιπόν, τον πίστεψα τον Ανδρέα και την πήγα πολύ προς το Πασόκ την εφημερίδα. Ήταν λάθος. Λοιπόν, και επηρέασε πολύ κόσμο. Τότε λοιπόν οι μεγαλοεκδότες πήγαν και βρήκαν τον Ανά τον Τζαλδάρη. Τότε να πάω μια ερώτηση για. Ναι. Δεν την ξέρω, έτσι θα μας πείτε εσείς. Ναι. Τα Νέα, ας πούμε, ή το Βήμα τότε, ναι, ή άλλες εφημερίδες, τι κυκλοφορία είχαν? 100-150.000. Α, είχαν και αυτές. Ναι, είχαν 80 ή από. Ναι, 80. 80.000. Ναι. Αλλά άλλο το 300. Ναι, άλλο, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τα είχαν χάσει οι εκδότες όλοι. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Η Εμπλάχου έβλεπε, η Αυριανή ανέβαινε. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του τύπου. 2.000 φύλλα την ημέρα έπαιρνε. Κάθε μέρα. Είχα τρελαθεί. Πήγανε λοιπόν στον Τζαρδάρη και πήγανε και στον Καραμαλή και του είπανε. Και στο Ράλι ήταν, ο Ράλι τότε. Στο Ράλι, ναι. Ναι.
Άλλος μαλάκας αυτός. Μακαρίτης βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Θεός χωριστόν. Θεός χωριστόν. Θεός χωριστόν. Ναι. Λοιπόν, πήγαν εκεί πέρα στο ράλι. Και κάναν νόμο. Του πιέσανε και φτιάξανε ένα νόμο. Και καθορίσαν ενιαία τιμή πωλήσεων στην εφημερίδα. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες πλήρωσαν την ίδια τιμή. Πρωτάκουστο. Και είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε που μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80. Αυτό και ναι. Υποχρεώνουν εμένα, ναι, να πας στην τιμή 15. Που πουλούσα 8 σελίδες, 5 δραχμές, να πουλάω 15 δραχμές στην εφημερίδα. Έρχονται όπως μήνες. Οι πολυσέλιδες εφημερίδες. Λοιπόν, τότε εγώ, πονηρός κεφαλονίδης, λέω πώς διάλογο θα ξεμπλέξω με αυτούς τους απατεώνες. Σκέφτηκα που λες και βάζω ένα κοπόνι στην πρώτη σελίδα και λέω κοπόνι αξίας 10 δραχμών. Θα δίνετε 15, αλλά όποιος θέλει θα κόβει το κοπόνι και θα έρχεται να παίρνει το δεκάρικο πίσω. Για να είμαι αντικειμενικός, οι μισοί το πήρανε, οι άλλοι μισοί τα αφήσανε. Και έβγαλα λεφτουδάκια τότε, να είναι καλά οι άνθρωποι. Παρότι δεν, ναι, δεν αύξησε τις σελίδες. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να πάω 15, με υποχρεώσανε. Κατάλαβες τα τιμία που μου κάνανε. Ναι, αυτό ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Κατόπιν έβγαλαν νόμο και μου απαγορεύσαν να δημοσιεύω ισολογισμούς. Αυτό το έκανε η επικυβερνήση Αυστραλία. Έγινε αυτό. Επικυβερνήση Αυστραλία. 79, 78, ναι, ναι, κάπου 78, εκεί. Πάλι εκεί για να έχει πρόβλημα οικονομικό δηλαδή. Ναι. Να μην έχεις... Μα να με εξοντώσουν, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα με το ΙΚΑ. Ήταν για να με εξοντώσουν πολιτικά. Νομίζανε ότι με τον οικονομικό αποκλεισμό, με τις διώξεις, με τις μηνύσεις, με τις φυλακές, ότι θα έσκυβα το κεφάλι και θα συμβιβαζόμουν. Ναι. Να σου πω κάτι εκεί πέρα, να σου το πω έξω από τα δόντια. Όταν ο Μάκης ήταν φυλακή. Ο αδερφός σου. Ο αδερφός μου. Ο Μάκης ο Κουρίς, ναι. Ναι. Ήρθε μια μέρα. Να το πω ή όχι, να το πω. Πες το. Αν, ναι. Ο κουνιάδος του Αχιλλέα του Καραμαλή, ο Διαμαντής. Και ήρθε στο γραφείο μου μαζί με έναν κεφαλονίτη εφοπλιστή. Και μου πρότεινε, ρε παιδάκι μου, σταμάτα να γράφεις εναντίον του Καραμαλή και να σου αγοράσουμε ένα καινούριο πιεστήριο να γίνεις και εσύ άνθρωπος. Και μεγάλο εκδότης. Αλήθεια. Σου σήρα στο διάολο. Έχω μια φωτογραφία του Μάικ του Κουρί. Ναι. Όταν βγήκε από τον Κορυδαλό, ναι, είχε φυλακιστεί στον Κορυδαλό. Ναι. Τον είχαν πιάσει το Μάικ. Να το δείξω τη φωτογραφία, ναι, θέλω. Όταν βγαίνει, είναι η πρώτη μέρα που βγαίνει ο Μάκης. Την ώρα που βγαίνει. Την ώρα που βγαίνει. Και σηκώνει τα χέρια, ναι, χαρούμενος που βγαίνει. Και κρατάει το αποφυλακιστήριο. Και κρατάει το αποφυλακιστήριο. Γιατί είχε μπει φυλακή ο Μάκης. Για τα Λακώστ. Για την ιστορία με τον Γιώργο Ράλι. Ναι, διότι είχε αποκαλύψει. Στην Αυριανή. Στην Αυριανή, ότι η γυναίκα του Ράλι, η περίφημη Λένα, που ήταν αντιπρόσωπο στα Λακώστ, έφερνε τα μπλουζάκια Λακώστ, τα ακριβά αυτά μπλουζάκια, ναι, ναι, πως είναι σόβρακα. Ναι. Σαν εσώρουχα. Ναι. Και πήρωνε μία δραχμή λιγότερο φόρο, δασμό από ότι. Το κατάλαβε στην Κατζού για μία δραχμή. Το ανακάλυψα εγώ και είναι τρελή. Το έχει κάνει τότε πρώτο θέμα, ναι, και σειρά ημερών. Ήταν ένα από του λόγου που ο Αντρέα πήγε το 81, έφτασε 48%. 48%. Ναι, από τα Λακώστ έφτασε. Από τα Λακώστ. Ναι. Και ο Μάκης λοιπόν. Ναι, ναι. Τον πιάσανε το Μάκη 2 ώρες πριν τελειώσει η δίκη. Μάλιστα. 2 ώρες πριν τελειώσει το συλλάβανε το Μάκη. 2 ώρες πριν τελειώσει η δίκη. Ναι. Τον πιέσανε και τον κρατούσαν στο κριτήριο μέχρι να τελειώσει η δίκη. Και όταν γυρνούσε, τον πιέσανε στη φυλακή. Κατάλαβε τα τιμίες. Με το Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ξέρω τώρα να μας παρακολουθεί, αν κοιμάται γιατί είναι και λίγο αργά. Πώς ήταν η σχέση σας με τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, η σχέση μου στην αρχή όταν ήταν με την Ένωση Σχέτου ήταν άριστες. Διότι εγώ ήμουν φίλος του Πάνου του Κόκα, του εκδότη της Ελευθερίας, που ήταν ένας χαρισματικός Έλληνας. Εγώ πιστεύω ότι αν ζούσε η χώρα θα είχε περάσει πολύ λιγότερα προβλήματα, γιατί ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Ήταν ο πιο σημαντικός εκδότης ήταν που γνώρισες. Ο πιο σημαντικός εκδότης ο που πιο σημαντικός. Ναι, ναι. Λοιπόν, ταρακουνούσε τη... Περισσότερο και από το Λαμπράκι, αυτή τη φήμη, ναι, ναι, που έχει, ναι, ο Λαμπράκης, ναι, ναι, περισσότερο. Ναι, περισσότερο. Ήταν διαβολάνθρωπος. Βέβαια, ήταν ο άνθρωπος που έκανε την αποστασία. Αυτός την οργάνωσε. Αυτός την οργάνωσε. Αυτή είναι η άποψή σου, ότι... Είναι η βεβαιότητά μου. Η βεβαιότητά σου. Ναι, ο Κακομοίρης ο Μητσοτάκης πλήρωσε τη φιλία που είχε με, με τον Κόκα. Με τον Κόκα. Την αποστασία. Λέμε όλη η αποστάση του Μητσοτάκη, αλλά την αποστασία την είχε κάνει ο Κόκας. Ο Μητσοτάκης βέβαια, στενός φίλος του Κόκα, δεν μπορούσε να πει όχι, διότι ήταν λαμπερός άνθρωπος. Κάλυπτε τα πάντα. Σημείωσε ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου, ήταν ο Μητσοτάκης, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον ανένοδο του αγώνα, η Ελευθερία, ναι, και ο Μητσοτάκης ήταν ο εκπρόσωπος του Κόκα.
Δηλαδή η Ελευθερία ξεκίνησε τον ανέδωτο αγώνα, διαφορετικά δεν έγινε τον ανέδωτο αγώνα με τον Γεώργιο Παπανδρέο, δεν είχε τέτοια κότσια. Ο δε Γεώργιος Παπανδρέο εκείνη την εποχή έλεγε ότι μπαίνει στη Βουλή ο Μητσοτάκης και γεμίζει Βουλή αρχηγό. Βεβαίως μου την έφτιαξε ο Μητσοτάκης όταν γίναμε συνεταίροι. Είχατε γίνει για ένα διάστημα συνεταίροι. Και τα σπάσατε. Ναι, τα σπάσατε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όμως εγώ βλέπω μια επιστολή, γιατί γι' αυτό ρώτησα για το Μητσοτάκη, γιατί έχω μια επιστολή στα χέρια μου. Λέει στα χέρια του Κώστα Πιλαρινού, 5 Δεκάτου 1994, και του λέει, Κώστας Πιλαρινός, του λέει, Κώστα. Ήταν τότε που με κυνήγαγε ο Μύρκος και η Μιμή. Της Εθνικής Τραπέζης, γι' αυτό ρωτώ, για να μας πεις. Άλλος απατεώνας αυτός ο διοικητής της Εθνικής. Διοικητής Εθνικής, για να μας πεις, για να μας πεις τι συνέβη. Ναι, άλλος απατεώνας. Λέει η επιστολή. Υπέπεσαν στην αντίληψή μου στην Κρήτη σειρά περιπτώσεων κατά τις οποίες η νέα διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης λειτουργεί με πολιτικά, κομματικά κριτήρια στον τομέα των χορηγήσεων και πολεμά μέχρι εξοντώσεως πελάτες της κατεντολήν του ΠΑΣΟΚ. Επίσης πληροφορήθηκα μια σχετική περίπτωση της Αυριανής του Γιώργου Κουρή και έμεινα έκπληκτος. Ο Μύρκος φαίνεται ότι λειτουργεί αποσχημάτιστα ως εγκάθετος του κόμματος και κυρίως της ηγεσίας του. Σε παρακαλώ, λέει ο Μητσοτάκης στον Πιλαρινό, να διασταυρώσεις και εσύ την αλήθεια που περιέχει πληροφορία και να με ενημερώσεις. Ανεξάρτητα αν ο Κουρής είναι αντίπαλός μας, στα θέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να συνεχίσουμε και ως αντιπολίτευση να είμαστε απροκατάληπτοι και αυστηροί στη στάση μας προς κάθε κατεύθυνση. Ο Μητσοτάκης, σαν κριτικός, έχει κάποια λεβεντιά. Ναι. Βεβαίως, οι σχέσεις μου ήταν στην αρχή καλές, από εκεί έγιναν τεταμένες, αλλά ο άνθρωπος μπροστά σε αυτά που είδε. Ναι. Απίβδησε και ο Μητσοτάκης, ναι, και έκανε την επιστολή. Τι, έδωσε εντολή η Μιμή και μου κλείσαν τους φακέλους στην Εθνική Τράπεζα. Η Δήμητρα Παπανδρέου. Άρα, ναι, ναι. Τότε βέβαια είχαν βγει φωτογραφίες στην Αυριανή. Σημείωσε ότι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη μου είχε δώσει η Εθνική Τράπεζα εγγυητική επιστολή 1 δισεκατομμυρίου δραχμών. Ναι. Που ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή να μου τη δώσουν. Ναι. Ο Γερμίδης ήταν διοικητής. Ο Γερμίδης. Ναι, και ο διευθυντής του κεντρικού υποκαταστήματος, ο Γιώργος ο Αρχονής, καλή του ώρα, λέει, μου είπανε, δεν μπορούμε να σε δώσουμε. Όταν μας βάλει τις εγγυήσεις που σου ζητάμε, θα τι σε δώσουμε. Τι εγγυήσεις, ακίνητα ζητάγανε. Ναι, τεράστια ακίνητα. Τεράστια, ναι, τεράστιες εκτάσεις. Τις οποίες έβαλα. Και προσπαθούσαν όμως να σε καθυστερήσουν, ναι, νομίζω. Και να σου πω κάτι, ναι, όταν έδωσαν εντολή να μου δώσουν την εγγυητική, μέχρι να την γράψουν κάμανε 5 ώρες. Γιατί θέλανε να περάσει η ώρα. Και έτρεχα εγώ όπως έτρεχε ο Άδωνης για να προλάβει την υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό θυμήθηκες. Ναι, ναι, ναι. Σε ηλικία 18 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ναι, βγάζει την εφημερίδα στην Κεφαλονιά, ναι, η Φωνή της Κεφαλονιάς. Να σου πω κάτι. Εγώ, βρε Χριστιανέ, φίλε, ναι, ήθελα να γίνω αγρότης στη ζωή μου. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτή τη βρωμιά που έχετε εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφία. Στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ επίσης δεν ξέρω πολλά γράμματα. Λίγα γράμματα ξέρω. Ένα κολό γυμνάσιο έχω βγάλει. Τη βοηδοσχολή στα Αργοστόλη. Λοιπόν, ήθελα να γίνω γεωργός. Και αγαπάς ζήτησαν... πολύ τη γη, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Να αγαπάς τη γη πολύ. Εγώ αγαπάω το χώμα και το νερό. Από εκεί που γεννήθηκε ο άνθρωπος. Να το κάνουμε. Τη ζωή αγαπάω. Λοιπόν, ζήτησα να μου κάνω μια γεώτρηση. Και ενώ μου είπε ο διευθυντής Γεωργίας, ναι, όταν πήγε την άλλη μέρα που κάνουν τη γεώτρηση, μου είπε, ναι, για να σου κάνουμε τη γεώτρηση, θα έρθεις με την ΕΡΕ. Διότι εγώ ήμουν από τις Ειρικάς με την Ένωση Κέντρου. Κεντρώς. Κεντρώς. Και έκανες... ζωή και, τώρα κεντρώς είμαι. Ναι, και τώρα κεντρώς. Και πολεμούσες στην ΕΡΕ τότε. Του Καραμαλή. Δεν πολεμούσα κανέναν ΕΡΕ τότε. Α, δεν, έκανες, είχα έκανες, ναι, δεν είχα εφημερίδα τότε. Α, πριν βγάλεις την εφημερίδα. Στο σχολείο είχα τελειώσει. Δεν είχα ούτε σε διαδηλώσεις πήγαινα ούτε τίποτε. Ναι. Στην ταβέρνα του πατέρα μου και έπαιρνα πιάτα. Δεν πήγαινα ο έρμος, ούτε κινηματογράφο δεν πήγαινα. Λοιπόν, μου λένε, θα έρθεις με την ΕΡΕ. Λέω, γιατί να έρθω ρε παιδιά με την ΕΡΕ. Δεν θέλω να έρθω με την ΕΡΕ. Γεωργός θέλω να γίνω. Ούτε θέση θέλω στο δημόσιο, ούτε οπότε σε τράπεζα έχω, να με βάλετε, ναι, ούτε δάνειο θέλω, ούτε τίποτε. Δεν γίνεται, μου λέει. Και πήγα κάτω τότε στον νομάρχη. Και τσακώθηκα μαζί του. Του λέω ή θα μου κάνεις τη γεώτρηση ή θα βγάλω εφημερίδα και θα σου αλλάξω την Παναγία. Και εγώ δεν είχα ιδέα από εφημερίδες και δεν ήμουν καλός και στις εκθέσεις. Δεν ήμουν καλά στα νεοελληνικά, ξέρω, δεν έγραφα καλές εκθέσεις. Και το είχα πάει για πλάκα για να το εκβιάσω.
Και δεν μου έκανε τη γιόντρηση. Ναι. Και μου πήγε ο διάολος μέσα μου. Και έτσι έβγαλε την εφημερίδα. Και έβγαλε την εφημερίδα. Τότε θυμάσαι πόσο τυράζ έκανες, πόσα φύλλα τύπωνες στην Κεφαλονιά. Τι, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, στην Κεφαλονιά είχα βρει ένα πιεστηριάκι που τύπωνα, καθόταν 4 σελίδες, τύπωνα πρώτα τη μία σελίδα, μετά την πίσω, μετά ξαναγύριζα έτσι την εφημερίδα, τύπωνα την τρίτη σελίδα. 4 σελίδες λοιπόν. Ναι, κάθε σελίδα μία τυπωσιά. Φασαρία. Αυτό έβγαινε κάθε μέρα ή κάθε. Όχι, μία φορά τη βδομάδα. Μία φορά τη βδομάδα. Αλλά όταν έβγαινε, έκανε πάταγο. Δεν άφησα τίποτε όρθιο. Εδώ έχω τη δημοσίευση. Ήτανε χειρότερη από την Αυριανή. Α, ναι. Η Κεφαλονιά. Πολύ μαχητική. Ναι, δηλαδή. Μαχητική. Είχε αποκτήσει πανέλληνια φήμη. Είχα πάει 17 φορές κατηγορούμενος και ξέρεις γιατί. Διότι όταν έβγαλα την εφημερίδα και αναστάτωσα το νησί. Κοίτα να πάω φαντάρος την εποχή. Κοίτα να πάω φαντάρος. Κάνω μια αίτηση. Ρε παιδιά, πάω φαντάρος. Στο Υπουργείο Τύπου. Να βγάλω το όνομά μου. Γιατί ο στρατός απαγορευόταν να ασχολείται με την πολιτική τότε. Ναι. Α, μου λέει, δεν σου το επιτρέπουμε. Και τι θα κάνω. Θα είμαι εγώ φαντάρος στα Γιάννα και θα μου λέτε πως είμαι πέθανος στην Κεφαλονιά. Εγώ νόμιζα πως ήμουν έξυπνος άνθρωπος και πάω σε έναν συμβουλιογράφο και κάνω πολιτήριο της εφημερίδας του πατέρα μου. Αλλά έλα που ήθελε η αστυνομία και το Υπουργείο Τύπου να εγκριθεί από την αστυνομία και το Υπουργείο Τύπου βάσει του τρίτου ψηφίσματος που εσύ ούτε ξέρεις τι σημαίνει το ψήφισμα, ούτε όλοι είναι νεολαία, ούτε όλοι είναι οι άνθρωποι. Το τρίτο ψήφισμα ήταν, κακομοίρη μου, ο Μπαμπούλας εκείνη την εποχή. Το έχουν πληρώσει όλοι οι αριστεροί. Μάλιστα. Ακριβά. Διότι η αστυνομία ήταν ασύντοτη και έκανε ό,τι ήθελε. Σε βούταγε στη μέση του τρόπου, σε έκανε στο κρατητήριο, σε έστειλε στη φυλακή, σε έστειλε στη ζωή. Λοιπόν, στέλνω το πολιτήριο για έγκριση στην Αθήνα, μου λέει απαγορεύεται να πουλήσει. Μου απαγορεύεται να πουλήσει την εφημερίδα, το καταλαβαίνω. Από 18 χρονών είναι μετρέχουν. Όταν πήγε τότε λοιπόν. Ναι, ναι. Μόλις πήγα φαντάρος. Την έβγαζε ο Μάκης ο Κούρης τότε. Την έβγαζε ο Μάκης ο Κούρης. Ναι. Αλλά όταν πήγα φαντάρος, σε μια εβδομάδα μπα μου κάνουν μήνυση ο νομάρχης. Ότι είμαι φαντάρος. Και γράφεις. Και είμαι εκδότης εφημερίδα. Μα βρήκε και ρατάζεσαι, εσύ δεν με αφήνετε να βγάλω το όνομα. Εγώ δεν θα το βγάλω. Τώρα, και τότε έγινε της τρελής. Ναι. Ξεσηκώθηκε όλος ο αθηναϊκός τύπος. Όλη η ένωση κέντου και γινόταν της τρελής. Λοιπόν. Έχω δημοσιεύματα, ναι, εδώ, από την Εστία πρώτον. Κύριο άρθρο της Εστίας. Κύριο άρθρο της Εστίας. Διάβασε εκείνο το κομματάκι που λέει μονάχα ότι τι έγινε, ατιμωτέρα. Ή όχι, διάβασε ό,τι θέλεις. Πρέπει να ομολογηθεί ότι ατιμωτέρα επινόησιν δια τη βία διακοπή της εκδόσης. Βιαία διακοπή, σωστά, της εκδόσης μιας εφημερίδας δεν αναφέρει η ιστορία τον καθόλων τον κόσμο και καθόλου το χρόνων. Το χρόνων και καθόλου τη εποχά. Ναι. Διοκτών της ελευθερίας του τύπου. Το καταλάβεις. Πρωταθλητής. Στρατεύεται ο εκδότης μιας εφημερίδος, απαγορεύεται από τους δεσμοφύλακας του Υπουργείου Τύπου η μεταβίβαση ιδιοκτησίας και ή ο στρατιώτης δικάζεται 17 φορές και φυλακίζεται αδιακόπως σχεδόν ή η εφημερής η οποία σημειωτέων εκδίδεται εις Κεφαλινίαν, ενώ αυτός υπηρετεί εις το άλλον άκρο της Ελλάδος και είναι αδύνατο να θεωρηθεί ως υπεύθυνος δια τα όσα δημοσιεύονται, διακόπτει επιτέλους την έκδοσή της. Διάβασε και το παρακάτω. Αυτή λοιπόν η υπόθεση, η αποδεικνύουσα ότι προκειμένου να επιτύχει του σκοπού της η καραμαλική φαυλοκρατία, προουδεμιάς ανεσχυντίας οροδή, θα πρέπει να αποτελέσει το αλφα πάσης συζητήσεως περί εκλογικού νόμου. Καταντά πράγματι αστείων να γίνεται λόγος περί αυτού ή εκείνου του εκλογικού συστήματος και να τίθεται εις δευτερεύουσαν μοίρα το γεγονός ότι θα διεξαχθούν εκλογές υπό τρομοκρατικών καθεστώς προκειμένου περί του αντικυβερνητικού τύπου. Βεβαίως δε, το ζήτημα πρέπει να τεθεί από τούδε παρά ολοκλήρου της αντιπολιτεύσεως με την αξίωση της αμέσου αποκαταστάσεως πλήρους της ελευθεροτυπίας, καταργουμένων των χαμητικών δικαιωμάτων, τα οποία αυθαιρέτως και αντισυνταγματικώς ασκεί το Υπουργείο Τύπου. Αυτή είναι η αφεντιά μου. Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Οι εκλογές βίας και ενωθείας του 1961. Δεν άκουσαν την αιστεία και έκανε το καραμάλι στις εκλογές βίας και ενωθείας. Η Αυγή 22 Τρίτου του 1961 με τίτλο «Η δικτατορία επί του τύπου». Και το έθνος. 23, πάλι 3 61, γιατί ναι, η αθώωση του Διαρκέα Στρατιωτικού Αθηνών απείλαξε χθες τον υπηρετούντα τη θητεία του Γιώργου Κουρίν, τέως εκδότη της εφημερίδος «Η Φωνή της Κεφαλονιάς», της κατηγορίας ότι περιήβρισε τον κύριο Πρωθυπουργό Διασχολείου, το οποίο δεν εξέρχεται των ορίων του συνήθους δημοσιογραφικού ελέγχου και δια το οποίο δεν είναι το δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνος ο κύριος Κουρίς, εφόσον πρώτη στρατεύσεώς του εξεχώρισε την εφημερίδα εις τον πατέρα του.
Η απόφαση του στρατοδικείου προκαλεί βαθύ ανικανοποίηση στην κοινή γνώμη, η οποία δυσπιστεί ότι η στρατιωτική. Διαπιστώνει. Διαπιστεί. Διαπιστεί, ναι. Διαπιστεί. Ναι. Ότι η στρατιωτική δικαιοσύνη έδωκεν ένα μάθημα στους υπηδιώκοντας να καταργήσουν την ελευθεροτυπία στον τόπο μας. Θα είμαστε άραγε πολύ αφελείς εάν ελπίσομεν ότι κατόπιν της αθωτικής αποφάσεως θα πάψει ο κύριος Κουρής να αποτελεί στόχον διωγμού δυσφημούντος στο ελληνικό κράτος. Στόχο διωγμού. Ακόμα συνεχίζεται. Ακόμα συνεχίζεται. 61 το γράφει το Έθνος. 1960. Του Νικολόπουλου το Έθνος. Του Νικολόπουλου. Το παλιό, το ιστορικό Έθνος. Το εκδότη, το ιστορικό Έθνος. Ναι. Το καταλάβεις. Το γράφει το 61, το Μάρτιο 61. Θα είμαι θα αφελής, λέει, αν ελπίσουμε ότι θα σταματήσουν οι διώξεις. Όχι, ρε κύριε Νικολόπουλε, δεν σταμάτησαν οι διώξεις, ακόμα συνεχίζονται. Και άλλο άρθρο στον νεολόγο πατρών. Και λοιπά, και λοιπά. Όλες οι εφημερίδες γράφανε. Όλες οι εφημερίδες γράφανε. Λοιπόν, μετά λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι μετά από 36 χρόνια πολύ σκληρών αγώνων, μετά από διώξεις και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ήρθε ο Άριος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας και με 6 ιστορικές αποφάσεις εδικαίωσαν έναν αγώνα, ναι, που έγινε από έναν άνθρωπο που ήθελε να λέει τη γνώμη του και η πολιτεία, το κράτος, όλες οι κυβερνήσεις ήθελαν να μου φημώσουν το στόμα διότι με φοβόντουσαν. Να σου διαβάσω ένα πολύ ανθρώπινο μήνυμα. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος, επειδή τώρα μετά τις 12, εσύ είπες δύο κουβέντες παραπάνω. Ναι. Πρόσεξε. Ο κύριος Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης από τα Γιάννενα. Μην νιώθεις άσχημα, Εμίλια, που βρίζει ο Κουρής. Έτσι μιλάμε και συναλλασσόμαστε όλοι. Και μη φοβάσαι αυτούς που βρίζουν. Να φοβάσαι εκείνους που μιλούν με το σεις και το σας και φορούν γραβάτες. Και εγώ φοράω γραβάτες, ναι, αλλά δεν νομίζω, ναι, ότι. Είναι, έχει πολύ ωραίο χιούμορ. Πολύ ωραίο χιούμορ. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι δε απόλυτα πιστευτός όπως εκφράζεται. Τον συμπαθώ και τον σέβομαι. Τον ευχαριστώ. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχω μάθει όπως μιλάω με τις παρέες μου έξω. Μιλάς και στο τηλεόραση. Δεν έχεις λόγο. Ναι. Γιατί να κρύβομαι. Γιατί να κρύβεσαι. Γιατί να φτιαστιδώνομαι. Πάνω από άλλη μου. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Και αν μου επιτρέψει έτσι να δώσω τον τόνο των μηνυμάτων, 2-3 μηνύματα να διαβάσω με τα mail. Έχει δύναμη ο κύριος Κουρής. Ελπίζουμε πως ναι, έχει δύναμη. Ελπίζω, αγαπητέ κύριε Κουρή, κύριε, αγαπητέ Εμίλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε απόψε. Αν μπορείς, κύριε Κουρή, όπως είπες, πιέστε τον Τσίπρα και εμείς μαζί σας να βγούμε από το χάος που ζούμε όλοι μας. Δεν έχουμε πολλή υπομονή ακόμα. Είναι έτσι. Έχει τελειώσει η υπομονή του κόσμου. Να σου πω κάτι. Ναι. Πάνω από άλλη, ευχαριστούμε. Ο Πρωθυπουργός θα πρέπει μέσα 5-6 μήνες να φτάσει τα πράγματα στην Ελλάδα. Διαφορετικά. 5-6 μήνες από τώρα. Ναι. Διαφορετικά. Θα πρέπει να πάει στη Βουλή και να πει: ελάτε να βρούμε λύσεις, να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Θα πρέπει να βρει λύσεις σε 5 μήνες, 6. Δεν αντέχει πολύ ο κόσμος. Και αν δεν μπορεί, εγώ. Και αν δεν μπορεί, Γιώργος, μετά το εξάμεινο, τι γίνεται. Πού θα πάμε, θα πρέπει να πάμε σε εκλογές, θα πρέπει να γίνει καμιά κυβέρνηση εθνικής ενότητας, θα πιστεύεις αυτά, εθνικής ενότητας κυβέρνηση. Όχι, όχι. Τι να κάνουμε, να πάμε εκλογές. Κοίταξε να σου εξηγήσω κάτι. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πάνε, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε όλοι μαζί οι πολιτικοί. Είτε καλοί είναι είτε κακοί, αυτοί που είναι, εν πάση περιπτώσει, να πάνε όλοι μαζί. Να πούνε στη Μέρκελ ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Και δεν μπορούμε. Να πάνε όλοι μαζί. Γιατί δεν πάνε όλοι μαζί. Θα βοηθούσαν αν πήγαιναν όλοι μαζί. Εγώ νομίζω ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ναι. Και επίσης, εάν η Μέρκελ και αυτό το καθήκιο Σόιμπλερ πούνε όχι, να σηκωθούμε να φύγουμε, ρε παιδιά. Να γυρίσουμε, γιατί φοβόμαστε. Να γυρίσουμε σε δικό μας νόμισμα. Πρώτα απ' όλα, ό,τι έκανε η Αγγλία. Η Αγγλία δεν ήταν στην Ευρωζώνη. Τι ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά είχε κρατήσει. Μα έφυγε ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφυγε από το μικρότερο. Εγώ βλέπω. Μα έφυγε από το μικρότερο. Έφυγε από το μικρότερο, λες. Το κατάλαβες. Ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έφυγε από εκεί. Και θυμάσαι, έλεγαν όλοι ότι θα χανακωθεί, ότι θα καταστραφεί. Τι θα γίνει, τι πιστεύεις θα γίνει με τη να Μεγάλη Βρετανία. Τι γίνεται. Ναι. Πάει καλά η Μεγάλη Βρετανία, η Ευρώπη χανακώνεται. Η Ευρώπη βουλιάζει. Πρέπει να καταλάβετε το, ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η λιτότητα έχει τσακίσει τον κόσμο. Η φτώχεια και η δυστυχία έχουν γεμίσει τον κόσμο με φτώχεια και δυστυχία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και να σου πω και κάτι, εγώ πιστεύω ότι κάθε βράδυ πρέπει να κάνετε τέτοιες εκπομπές εδώ πέρα. Δεν σου λέω τίποτα, δεν ασχολούμαι με την εκπομπή. Μα δεν κάνουμε, δεν ασχολείσαι, ναι, και σε ευχαριστώ. Κοίταξε να σου εξηγήσω κάτι. Για μένα είναι πρέπει να το πω στον κόσμο, δεν παρέμβαινε καθόλου. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα προβλήματα του Κοσμάκη είναι πολύ μεγάλα. Μα δεν ασχολείσαι. Και πρέπει να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να τον πιέσουμε. Εγώ τον αγαπάω τον Αλέξη. Εγώ είμαι τον Αλέξη. Με ανοιχτά χαρτιά. Εντάξει, εγώ τον Αλέξη θα τον εγκαταλείψω όταν φτιάξει τα πράγματα.
τότε θα του πω, έλα εδώ, φίλε Αλέξη, να κάνουμε λογαριασμό για τι λάθη έχει κάνει. Μέχρι στιγμή πώ θα έχει πάρει. Τι βαθμό του βάζει στα δύο χρόνια που είναι πρωθυπουργό. Το Γενάρη είναι πρωθυπουργό, τι βαθμό του βάζει με άριστα το 10. Λοιπόν, πρώτον, στου προηγούμενου βάζω μείον 20. Α, όχι στου προηγούμενου. Μα δύο λεφτά. Μα δύο λεφτά. Με τι θα με το συγκρίνω. Την κατάσταση που βρισκόμαστε, ο Τσίπρας την έφερε. Μην τρελαθούμε. Όχι, βέβαια, δεν την έφερε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας χρειάζεται, γιατί μπορεί να τον νεμευτούμε. Για τα ψέματα ή τα ψεματάκια που μας είπε στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειαζόταν, ρε παιδιά. Δεν χρειαζόταν. Μεγάλα ψέματα. Τι χρειαζόταν να πει. Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς πρωθυπουργός. Εντάξει, να σου πω και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος το είπε και ίδιος. Δεν είχε υπολογίσει ότι θα έπεσε αυτή την αντίδραση. Και ξέρεις, ακόμα. Για πες μου κάτι. Όλοι αυτοί που τον νευρίζουν, τι θα κάνουν στη θέση του. Εσύ πάντως δεν βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό που θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση περισσότερο. Τον βλέπεις εσύ, πες. Όχι, εσένα ρωτώ. Όχι, εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Εγώ τους βλέπω όλους χειρότερους. Αρκετές... Εγώ τους βλέπω όλους χειρότερους. Γιατί τους έχουμε ζήσει, ρε παιδιά. Τους έχουμε ζήσει όλους. Και το Πασόκ έχουμε δει και τη Νέα Δημοκρατία έχουμε δει. Πιστεύεις... Να σου πω, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ψηφίζουμε τον Καραμαλή. Πως θα μας σώσει. Και δεν μας σώνει. Και πάμε στον Ανδρέα. Πως θα μας σώσει. Και ο Ανδρέας δεν μας σώνει. Και αντί να πάμε πιο κάτω, ξαναγυρίζουμε στον Καραμαλή. Και δεν μας ξανασώνει δεύτερη φορά ο Καραμαλής. Και πάμε πάλι στον Παπανδρέου για δεύτερη φορά. Και δεν μας σώζει ο Παπανδρέου. Και ξαναπάμε για τρίτη φορά στον Καραμαλή. Και μετά ξαναφεύγουμε τον Καραμαλή και πάμε στον Παπανδρέου για τρίτη φορά. Εάν δεν επαναγαμηθούμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε παιδιά. Ο Τσίπρας θα μας έχετε δει δύο λεπτά. Ναι. Έχετε δει πουθενά να γίνεται αυτό το πράγμα. Κύριε, σαν κράτη. Αποτυχαίνει ο Πρωθυπουργός, παίρνει το καπέλο του και φεύγει. Και παρετείται. Δεν είναι αυτό το πράγμα. 30 χρόνια, 50-60 χρόνια, τρεις κολοοικογένειες. Όσο ικανές και να είναι, ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσανε. Δεν έχω τίποτα προσωπικά μετά τους. Εντάξει. Αλλά ποια είναι η αλήθεια. Ότι μας κατακόσανε. Λοιπόν, όταν εγώ ξέρω ότι οι τρεις οικογένειες με φέραν στο σημερινό κατάντημα, θα τα φορτώσω όλα στον Τσίπρα. Μα δεν είναι τίμιο. Όχι να τα φορτώσουμε όλα, όχι προ Θεού. Δεν αλλά... πέρασε ο Τσίπρα, δεν έκανε αυτά που μας υποσχέθηκε. Αυτό θέλω να σου πω. Και βεβαίως πρέπει να τον πιέσουμε. Και γι' αυτό φωνάζω. Αλλά να σου πω κάτι. Να βρεθεί κάποιο καλύτερο να πάμε, ρε παιδιά. Πιστεύεις ότι πρέπει να γεννηθεί κάτι καινούριο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Όποιο πιστεύει ότι εάν αποτύχει ο Τσίπρα θα ξαναβγεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι τρελό. Εάν αποτύχει ο Τσίπρα, ούτε Τσίπρα θα ψηφίσουμε. Ούτε Πασόκ θα ψηφίσουμε, ούτε Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουμε. Μην αεροβατείτε. Θα ψηφιστεί, θα βγει κάτι καινούριο. Θα βγει κάτι καινούριο. Όπως έχεις... Εδώ βγάλανε στην Ιταλία ένα καραγκιόζ, ένα θεατρίνο, ρε παιδιά. Τον Μπέμπε Γκρίλο. Τον Μπέμπε Γκρίλο εκεί πέρα. Εντάξει, καλός άνθρωπος είναι, έντιμος είναι, αλλά είναι διαδέσιμο. Δεν είδες πως κουνιέται χειρότερα από μένα, ναι. Δεν μου κουνιέται από εδώ, από εκεί εκεί πέρα. Τι είναι, ρε. Και όμως τον βγάλανε και πήρε 60% τώρα, ξέρω πόσο πήρε. Προηγείται, ναι. Προηγείται, λένε προηγείται. Εγώ εδώ βγήκε ο Τραμπ στην Αμερική. Ναι, καλά, ο Τραμπ στην Αμερική. Να σου πω κάτι, ο Τραμπ είναι και πετυχημένος. Ναι. Να σου πω και κάτι. Ναι, αλλά έχει ακραίες θέσεις, Γιώργο. Τι? Πολύ ακραίες θέσεις έχει. Είχε τουλάχιστον για προεκλογικά κάτι, τώρα. Για πες μου, λένε φίλε, ότι, λένε ότι για πες μου, ρε φίλε, για πες μου κάτι. Εβοβάρτησε καμιά χώρα ο Τραμπ. Όχι, δεν ήταν πρόεδρος. Λοιπόν τώρα, ποιο τη βοβάρτησε. Οι προηγούμενοι πρόεδροι τη βοβάρτησαν. Να δούμε τι θα κάνει κι αυτός. Αν να δούμε, όταν βοβάρτησε, να πούμε. Αλλά τώρα έχει βοβάρτησει καμιά από χώρα. Όχι, μέχρι στιγμής. Έχει βοβάρτησει αμάγους. Μα δεν έχει αναλάβει ακόμα. Ρε παιδί μου, έχει βοβάρτησει αμάγους. Όχι. Οι άλλοι βοβάρτησαν. Η κυρία Χίλαρη λέει, θυμάσαι, ότι παρακολουθούσε από την οθόνη την ώρα που σκοτώνανε τον Μιλάντεν. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Πολλούς να κάθουν να βλέπουν τέτοιες επιχειρήσεις. Ρε παιδάκι μου, θα βλέπεις εσύ την επίθεση να σκοτώσει άνθρωπο. Με τι άνθρωποι θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, ναι. Και να είσαι και γυναίκα. Αυτό το είδα σε ταινία. Αυτό το έχω δει σε ταινία. Ρε παιδάκι μου, ναι, πώς ναι. Να το κάνουμε τώρα. Δεν είναι πράγματα. Γιώργο, είναι 2 παρά 5 ναι. Και έρχονται πακέτα μηνυμάτων. Ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατά αυτά τα πράγματα, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παρακολουθούσε. Πώς πήγανε εκεί πέρα, πώς έγινε η επίθεση, πώς το σκοτώσανε, τι έγινε το πτώμα του και ξέρω εγώ τι. Τα είναι αντιρρεχιστικά πράγματα. Ο Τραμπ έχει σκοτώσει κανένα μέχρι τώρα. Όχι. Μου κάνει. Όταν σκοτώσει θα τον καθαρίσουμε, θα τον διώξουμε. Και να σου πω και κάτι. Από όλους αυτούς τους άνεργους πολιτικούς. Τους άνεργους. Που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή. Όχι, που δεν έχουν βγάλει μεροκάματο. Δεν έχουν ένα ένσημο. Εγώ προτιμώ τον άνθρωπο, ακόμα και δεξιούλης να είναι ή αριστερούλης,
Γιατί που έχει δουλέψει. Να έχει και δουλέψει. Έχει πετύχει δηλαδή. Να έχει πετύχει. Διότι είναι πάρα πολλοί αριστεροί άνθρωποι που έχουν πετύχει, μην νομίζεις. Βεβαίως. Και με λεφτά. Και με λεφτά. Ναι, βεβαίως. Κατάλαβες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Για πες μου κάτι. Όλοι οι ευεργέτες οι μεγάλοι, σε όλο τον κόσμο, ήταν καλά παιδιά. Δεν νομίζω. Αυτά είναι μεγαλύτερη κλέφτες από όλους. Ρε παιδάκι μου. Τι κάνανε μετά ευεργεσίες. Ρε παιδάκι μου. Για να αποκτήσει καλό όνομα. Ρε παιδάκι μου, αν δεν πατήσεις επιπτωμάτων, δεν κάνεις πολύ λεφτά. Λιγάκι λίγα λεφτά μπορεί να κάνεις και να είσαι έτοιμος. Αλλά πάρα πολλά λεφτά δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να σου πω κάτι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα λεφτά των Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Τσίπρας δεν μαζεύει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γίνεται καμιά προσπάθεια. Διότι ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος. Θα τους τα φάνε τα λεφτά των Ελλήνων στο εξωτερικό. Θα τους τα φάνε. Όπως τα φάγανε οι Άγγλοι στους ευεργέτες, στους εθνικούς ευεργέτες, που είχαν τα λεφτά τους στο θησαυροφυλάκιο της Αγγλίας. Σου λέει εδώ είναι, θησαυροφυλάκιο της Αγγλίας. Και μετά τον πόλεμο δεν έμεινε τίποτα. Και πάνε τα ιδρύματα και πάνε τα κοινοφιλή έργα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πρέπει αυτοί οι Έλληνες που έχουν λεφτά στο εξωτερικό, είτε μόνοι τους, είτε σε συμφωνία με την κυβέρνηση, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, να φέρουν τα λεφτάκια τους, αυτό είναι πολύ πιο σίγουρα εδώ πέρα, να τα βάλουμε σε ανάπτυξη, να πάρουν και την αμνηστιούλα τους, ότι δεν τους πειράξει κανείς, και να γίνει ανάπτυξη στον τόπο. Και να βρουν και έναν τρόπο ότι δεν θα χάσουν πεντάρα. Να σε ρωτήσω. Διότι, να σου πω κάτι, μόνο από τσουτόκους των χρημάτων που είναι έξω, δεν θα χρειαζόταν να μειωθούν οι μικροσυντάξεις. Το ξέρεις, το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Ωραία. Μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο λεφτά υπολογίζεις ότι είναι έξω αυτή τη στιγμή, Ελλήνων? Πού εγώ υπολογίζω ότι είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, κάτω από στρώματα. Και είναι γύρω στα 500 δισεκατομμύρια. Εξωτερικό. Μέχρι ένα τρισεκατομμύριο στο εξωτερικό, γιατί εκτός από τα λεφτά είναι και, και η ακίνητη περιουσία που έχουν οι Ελλήνες. Ναι. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων στο εξωτερικό είναι τεράστια. Όπως είναι τεράστια και η περιουσία των Ελλήνων που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρά πράγματα. Βεβαίως. Έχουν δηλαδή πολλοί Έλληνες πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, περιουσία. Ακίνητη στο εξωτερικό. Τι θες να δεις. Θέλω να σε, με ρωτάει πολύ ο κόσμος, θέλει τη γνώμη σου να μας πεις τι γίνεται με τον Ερντογάν και τι γίνεται με τα εθνικά θέματα. Παιδιά, ο Ερντογάν είναι μεγάλος θεατρινός και μεγάλος καραγκιόζης. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση από την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ψηλοπράγματα, μικροπροβλήματα. Το πρόβλημα του Ερντογάν είναι οι Κούρδοι. Οι Αμερικάνοι φαίνεται και οι άλλες δυνάμεις θέλουν τη μισή Τουρκία να κάνουν κουρδικό κράτος. Εκεί είναι το πρόβλημα του Ερντογάν. Αυτά που λέει για το Αιγαίο και το ένα και το άλλο, ή ας σκοπιάσει να το πάρει. Και να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω ότι αν εμείς οι Έλληνες ανοίγαμε τα σύνορα, οι πρώτοι που θα τρέχαν να σταματήσουν τον Ερντογάν θα ήταν οι Ευρωπαίοι. Για να μην πατήσουν την Ευρώπη ακραίο μουσουλμανικό κράτος. Ναι. Πιο πολύ κινδυνεύουν οι Ευρωπαίοι παρά εμείς. Ναι. Οι Ευρωπαίοι θα πάρουν τη μεγάλη ζημιά. Το κάνει περισσότερο. Άρα δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Αν κάνει καταδόθε, θα του πλήξουμε του Τούρκου στο Αιγαίο. Έχει το υπόψη σου. Διότι εμεί θα υπερασπιστούμε τα σπίτια μα. Μην κοιτά τι έγινε στην Κύπρο. Η Κύπρο προδόθηκε τότε. Κατάλαβε. Εμεί, αν έρθουν οι Τούρκοι προ τα εδώ, αν κάνουν προ τα εδώ, θα του πλήξουμε στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει φόβος, ρε παιδιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει φόβος. Το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Για εσωτερική κατανάλωση, διότι έχει τεράστιο πρόβλημα. Λόγω των προβλημάτων. Με τους Κούρδους. Με τους Κούρδους και με τους Σύριους και όλα αυτά τα πράγματα. Και φοβερά οικονομικά προβλήματα. Βεβαίως ναι. Φοβερά οικονομικά προβλήματα. Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος πέρασε και ναι. Με σένα δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάει ο χρόνος. Δεν μιλάνε τα κόμματα, ούτε και η κυβέρνηση, για κατοχικά δάνεια κτλ. Από τη Γερμανία, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να τα ζητάμε επισήμως. Το γράφω και σήμερα. Εσύ το γράφει, η εφημερίδα σου το γράφει, εσύ τα γράφεις. Πρέπει να τα πετύσουμε αυτό. Οι κυβερνήσεις τι κάνουν? Να σου εξηγήσω κάτι. Ο κόσμος έχει μεγάλη ευαισθησία με αυτά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε όχι μόνο τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές, αλλά μας χρωστάνε επίσης και τα λεφτά που μας βούτυξαν. Ο κύριος Πουλής Παναγιώτης λέει, κύριε Κουρί,
Τι γίνεται με τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο? Γιατί δεν το διαπραγματεύεται η κυβέρνηση? Είμαστε σύμφωνοι. Γιατί κανείς δεν λέει κάτι σχετικό? Είναι λάθος. Όλοι το έχουν βουλώσει. Βέβαια, ο Τσίπρας μια φορά το είπε σε μια. Το θυμάσαι? Μία φορά στη Μέρκελ. Στη Μέρκελ το είπε. Μέρκελ το είπε. Μία φορά το είπε. Το είπε μία φορά. Ναι, αυτό πρέπει να το λένε κάθε μήνα. Αυτό έπρεπε να το, να το επιβάλλουν. Να το επιβάλλουν. Τώρα τι να σου πω, έχεις τόσο μηνύματα πολύ καλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί. Ναι. Μπούνε ότι. Δηλαδή, ο κόσμος σε αγαπάει, σου στέλνει μηνύματα. Τώρα ρωτάει ο κύριος Γιώργος, θα σα ρωτήσω τον κύριο Κουρή που έχει δουλέψει ο Τσίπρας. Πού να ξέρω, εγώ δεν ήμουν ούτε φίλος του, ούτε ο κύριος Κουρής νομίζω. Που ήταν φίλος του Τσίπρα. Δεν ξέρω, έχει δουλέψει. Δεν το ξέρω. Όσο έχουν δουλέψει και οι άλλοι πολιτικοί. Κυρία Γιώργο από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας. Τον ακούσατε τον κύριο Κουρή. Τι απαντάει. Και... Κυρία Νίκη από το κέντρο, σας αγαπάει, λέει πολλά φιλιά. Στο παιδάκι που δίνατε λεφτά. Α, πολύ συγκινητικό το μήνυμα. Στο παιδάκι που δίνατε λεφτά για να πάρει σοκολάτα, τώρα είναι προϊσταμένη στη Βουλή. Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Νίκη από το κέντρο. Λοιπόν, Βασίλης από Πειραιά ρωτάει ποια είναι η γνώμη σας για την Έλενα Παναρίτη που πήγαινε και για το... Πολύ μορφωμένη. Την είχα φέρει και εγώ στην εκπομπή, μου έκανε εντύπωση. Την εξυπάτησε ο Γεωργάκης. Την κουβάλισε εδώ πέρα και την άφησε μισοκάναλα. Τη θέλαμε αυτή για αντιπρόσωπό μας εδώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, κοίταξε να δείτε, έχει πολλές ικανότητες και πολύ διαβασμένη. Πολύ διαβασμένη. Έχει πάει και σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Ναι, και ο πατέρας της σε σπουδαία θέση στο ΝΑΤΟ. Ναι. Ήταν ανώτατος. Σημαντικός. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω. Και εγώ δεν ξέρω τι χαρτιά να σας πρωτοδείξω. Αλλά τέλος πάντων. Τα δείξαμε όλα. Νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος με την τρομερή αδικία. Δείξτε, εγώ θέλω να δείξετε, κύριε Καλοκαιρινέ, το πρωτοσέλιδο του Σαββάτου, της Αβενής, τα λέει όλα. Ναι. Και μετά να δείξουμε και το της Δευτέρας. Ναι. Για δείξτε, κύριε Καλογέννα, σας παρακαλώ, την κόντρα νιούς του Σαββάτου. Την έχω εγώ στα χέρια μου. Να το. Πολύ σωστά. Δώστε πίσω τα λεφτά που χρωστάτε στον Γιώργο τον Κουρή. Διότι να σου εξηγήσω κάτι. Το θυμάστε τι φωνάζανε? Ότι ο Κουρής χρωστάει στο ΙΚΑ. Ναι, αυτό έχει. Ότι ο Κουρής χρωστάει το ΙΚΑ. Και δώσε Κουρή πίσω τα λεφτά που χρωστάς. Είναι σαν αυτό που λέμε: λέγε, κάτι θα μείνει. Να σου κολλήσουμε τη ρετσινιά, ας πούμε. Κατάλαβες για απαταιώνες. Και εσύ έχεις πληρώσει μέχρι τώρα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μονάχα. Έχω πληρώσει κανένα δικοσαριά δισεκατομμύρια. Δραχμές. Και τη Δευτέρα να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Αλέξη, τι θα γίνει τώρα? Καλή στον Πρωθυπουργό. Αλέξη, τι θα γίνει τώρα? Ποιο θα πληρώσει τη ζημιά 36 χρόνια άγριου και παράνομου κυνηγητού με χιλιάδες δίκες και καταδίκες από το ΙΚΑ του Γιώργου Κουρή? Τα ξενύχτια, την αγωνία και τη δυσφήμιση αυτού του ανθρώπου που έζησε όλη τη ζωή του κυνηγημένος, αλλά στάθηκε πάντοτε όρθιος και ασυμβίβαστος. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση να την αποκαταστήσει και τι θα γίνει με τους εγκληματίες ενόχους μετά τις δύο ιστορικές αποφάσεις της υπαριθμών ΤΑΔΕ-ΤΑΔΕ του Συμβουλίου Επικρατείας και τις τέσσερις επίσης ιστορικές αποφάσεις ΤΑΔΕ-ΤΑΔΕ του Αρείου Πάγου? Και δυστυχώς υπάρχουν και άλλες ατιμίες σε βάρος του κύριου Πρωθυπουργέ, τις οποίες έχει καταγγείλει και σε εσάς εγγράφως. Αλλά όλοι κλείνετε τα μάτια και τα αυτιά σας, γιατί προφανώς σας φαινόντουσαν απίστευτες και τα λοιπά οι καταγγελίες που έκανε ο Γιώργος Κουρής. Για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, από περιέργεια και μόνο, περιμένω εγώ προσωπικά να δω τι θα γίνει. Όποιος με αδίκησε θα πάρω το σπίτι. Για να μάθουν αυτοί που αδικούν, οι σύγχρονοι δοσύλλογοι, ότι δεν πρέπει να κυνηγάνε τους ανθρώπους. Και να σου πω και κάτι. Και οι δικαστές θα πρέπει να συμπεριφέρονται άψογα στους πολίτες και να βοηθάνε όπου μπορούν. Να τους βλέπουν με αγάπη. Και στις θέματα των κατασχέσεων. Και στο θέμα των ποινών και σε όλα αυτά τα πράγματα. Στους πληστηριασμούς. Και στους πληστηριασμούς. Στην πρώτη κατοικία. Αυτό κι αν είναι. Όλοι, κοίταξε να σου πω, και αν είναι δεύτερη, τι σημαίνει? Εντάξει, τουλάχιστον για πρώτη κατοικία, δηλαδή, δεν έχει να μείνει. Δηλαδή, σου φάγαμε δύο λεφτά. Είχε δύο σπίτια, σου φάγαμε το ένα, γίνεται εντάξει. Δηλαδή, όχι, δεν κατάλαβα. Φαντάζομαι είναι μόνο ένα το σπίτι. Δηλαδή, μου σύμφωνοι, είναι χειρότερο να είναι το ένα. Αλλά όταν έχει δύο σπίτια, σου τρώμε το ένα και είμαστε εντάξει. Δηλαδή, για να το δώσω, να το πάρουν οι Γερμανοί. Και να σου πω και κάτι. Πες μου, ρε Εμίλιε, τα 7 χρόνια που πληρώνουμε, μα έχουν ξεπατώσει του φόρου και ο Σαμαρά και η σημερινή κυβέρνηση και ο Βενιζέλο. Τι κερδίσαμε? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Βελτιώθηκε κανένας στη ζωή. Χειροτέρεψε. Μα και τώρα. Χειροτέρεψε η ζωή μας. Επομένως, αυτοί οι απαταιώνες οι Γερμανοί
Το κάνουν επίτηδες. Μα Θεό, δεν μαζί. Δήλωσε ο Σόιμπλε σήμερα ότι θέλει 3,5% πλεόνασμα για την επόμενη δεκαετία. Εντρελός ο άνθρωπος. Δεν πάει και δεν είμαστε Ελβετία. Δεν υπά... Εδώ λες... Τον βρίζουν οι γερμανικές εφημερίδες. Λες και είμαστε Ελβετία 3,5%. Τον βρίζουν οι γερμανικές εφημερίδες, Γιώργο. Μα είναι δυνατόν. Σόιμπλε, αυτά που κάνει. Και το κάνει επίτηδες για να κοπούν κι άλλους συντάξεις και οι μισθοί. Ακριβώς. Να σου πω και κάτι. Ακριβώς. Άκουσε με τώρα, Εμιλία. Η χώρα είναι έτοιμη να τραβήξει η ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει. Εγώ θα το επαναλάβω άλλη μια φορά σήμερα απόψε. Εγώ μένω ότι... στους 6 μήνες που έχει δώσει δίπλα. Εγώ πιστεύω να σου εξηγήσω κάτι. Ότι σε 2-3 χρόνια η χώρα μας θα έχει απογειωθεί. Θα είναι η πλουσιότερη, θα την κάνουμε την πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Διότι έχουμε τεράστια ακίνητη περιουσία. Έχουμε όλοι τα χωράφια μας, τα μποστάνια μας και του κήπου μας. Ξεχρέωτους. Και έχουμε τις αχρογυαλιές μας, τα οικόπεδά μας, τα παραθαλάσσια. Τα οικόπεδά μας στα παραθαλάσσια αξίζουν περισσότερο από την ακίνητη περιουσία της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Έχουμε το κλίμα μας που μας χάρισε ο Θεός και η φύση. Πετάς ένα σπόρο και φυτρώνει και τρως. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα κέρατα. Θα τα καταφέρουμε μονάχοι μας. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε μονάχοι μας. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την κουμπί γιατί βγαίνει αισιόδοξο μήνυμα. Βγάζει αισιόδοξο, παρακαλώ. Ναι, θα σου διαβάσω ένα γράμμα. Ναι. Φίλες και φίλοι. Την ξέρω την επιστολή. Έγραψε ο Γιώργος ο Κουρής το 1960, 60. Όταν ήσουν αφαντάρος, ναι. Επιστολή στη μητέρα σου. Ναι. Για να ακούσουμε. Είχα φύγει από τη Μακρόνισσο, με στείλανε στα Γρεβενά και στις 3 Δευτέρου του 60 γράφω ένα γράμμα στη μάνα μου. Για φέρτε τον μπροστινό, κύριε Καρβένα. Εγώ λατρεύω, εγώ ευχαριστώ τη μάνα μου για αυτά που με δίδαξε και που με έκανε δυνατό άνθρωπο. Μετά από την μάνα μου, λατρεύω και αγαπάω τον παππού μου, που ήταν νοικοκύρης και δημιουργός, μετανάστης στη Μολδαβία, 40-50 χρόνια. Εγώ βρήκα 31 κτήματα, αγορασμένα κτήματα στη Κεφαλονιά, από τον παππού μου. Από τον παππού σου. Και λατρεύω τη γιαγιά μου, που ήταν και αυτή δυνατή γυναίκα, και μετά λατρεύω τον πατέρα μου, που ήταν έλλειμος άνθρωπος, αλλά δεν πούλησε, αλλά δεν έκανε και τίποτε, δεν αγόρασε ένα μέτρο γη. Λοιπόν, η μάνα μου ήταν δυνατή και την ευχαριστώ. Και σου είπα τον παππού μου, τη γιαγιά μου και τον πατέρα μου. Γράφω λοιπόν, μητέρα, για να δεις πώς ζούσαμε και να δεις πού έχουμε φτάσει και να δεις τι κάναμε. Και το διαβάζω το γράμμα για να δείξω τι μπορεί να κάνουμε. Να δείξω πού μπορεί να πάμε. Διότι δόξα σε ο Θεός, δεν μου λείπει τίποτα σε μένα. Ναι. Τα έχω όλα, ρε παιδιά. Και ο Θεός με βοήθησε και τα έχω και με πλοκαιριά. Ναι. Κουράστηκα, κουράζομαι, εντάξει. Αλλά χωρίς κουράση δεν γίνεται τίποτε. Λοιπόν. Για πες, διάβασε το γράμμα. Έλαβα το γράμμα σου, αγαπητή μητέρα, και χάρηκα που είστε όλοι καλά. Εγώ τα περνώ καλούτσικα. Μόνο που εδώ πάνω κάνει πολύ κρύο. Μου γράφει ότι ο Μάκης, συγκούνης ο Μάκης, ο οποίος είχε αναλάβει τη φωνή της Κεφαλονιάς και το τυπογραφιάκι το μικρό, που φτιάχναμε κάρτες γάμου, μπιλιέτα, νεκρόσημα, ψιλοδουλειές για να βγάζουμε το μεροκάμα του και τυπώναμε και την εφημερίδα την εβδομαδία. Γκρινιάζει ότι του γράφω για λεφτά. Δεν πρέπει, ρε μάνα, να έχω κι εγώ πάντα πάνω μου 200 δραχμές. Δηλαδή ζητούσα μισό περίπου ευρώ. Δεν πρέπει να έχω κι εγώ 200 ευρώ. Εάν μου έρθει μια μετάθεση ή τίποτε άλλο, τι θα τρώω. Ένα κουτί κονσέρβα δίνουν για 3 μέρες. Αν θέλω να τηλεφωνήσω κάπου, τι θα πρέπει να κάνω. Εδώ τρώμε λίγο γάλα το πρωί, στις 12 φαγητό και στις 6 δείπνο. Τα φαγητά δε είναι τις περισσότερες φορές δράμα. Δεν πρέπει να έχω 4-5 δραχμές την ημέρα για κανένα κουλούρι ή γλυκό. Δεν πρέπει κάθε Τετάρτη και Κυριακή να πηγαίνω κι εγώ στο σινεμά που πηγαίνουν όλοι οι άλλοι στρατιώτες. Καλά το εστιατόριο ή σε ταβέρνα, ποτέ δεν πήγα, γιατί ποτέ δεν είχα λεφτά διαθέσιμα. Εφημερίδα ποτέ δεν πήρα, γιατί δεν είχα λεφτά. Κάθε Κυριακή βράδυ τρώγω ένα γιαούρτι μόνο. Λοιπόν, να πει στο Μάκη να μου στέλνει 40 δραχμές τη βδομάδα πάντοτε όμως. Κατάλαβες, με την ΑΤΕ, με την τράπεζα, τι γίνεται. Επήρατε
την επιδότηση. Σας φιλώ. Το ΙΚΑ του Παγουλάτου, του τυπογράφου μας, το πληρώσατε. Είναι εντάξει. Επίσης το σπίτι θα το φτιάξετε με τα λεφτά που θα πάρετε. Δεν χρειάζονται πολλά για να το τελειώσετε, ρε μάνα. Δηλαδή εγώ πίναγα, δεν είχα 40 ευρώ τη βδομάδα. 40 δραχμές. 40 δραχμές, ναι. Και σκεφτόμουν για το κεραμίδι. Το σπιτικό. Το σπιτικό. Να γιατί εμείς φτιάξαμε σπίτια οι Έλληνες. Το κατάλαβες. Φοβερή επιστολή. Η επιστολή τα λέει, μιλάει από μόνη της. Και ξέρεις κάτι, γι' αυτό σου λέω. Και πολύ συγκινητική. Ότι εμείς, ναι, η γενιά η δική μου, μέσα 20 χρόνια, το 60 με 80 φτιάξαμε την Ελλάδα. Την 20η αυτή, Την 20η αυτή. Και τη φτιάξαμε καλύτερη από την Ελβετία, καλύτερη από τη Γερμανία και καλύτερη από την Ελλάδα. Αν είχαμε καλούς πολιτικούς να μας οδηγήσουν, θα είχαμε γίνει η Ελβετία όλοι. Και γι' αυτό στενοχωριέμαι, ρε γαμώτο, διότι είμαστε όλοι δουλευταράδες, διότι αποδίδουμε, ξέρουμε να δουλεύουμε, ξέρουμε να προσφέρουμε και δυστυχώς δεν έχουμε σωστούς και καλούς και ικανούς πολιτικούς. Ευχαριστώ τον κόσμο που μ' άκουσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κουρή. Θα κλείσω με ένα μήνυμα από την κυρία Κατερίνα από τη Ζάκυνθο. Είναι 2 και 4 η ώρα και έρχονται mail και μηνύματα. Να ξανακάνετε άλλη μία εκπομπή με τον κύριο Γιώργο, γιατί είναι απίθανος. Λέει μία γυναίκα, φίλη μας που μας βλέπει, κυρία Κατερίνα από Ζάκυνθο. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω επίσης ότι σήμερα, μου είπε και ο Λάμπρος ο Παπαγεωργίου, μας έπαιζε το ΟΡΤ, Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ο φίλος μας ο Βαρουξής από την. Ο φίλος μας ο Βαρουξής που μεταδίδει και μας βλέπει όλη η Πελοπόννησος που μιλάμε, Γιώργο, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Τον ευχαριστώ πολύ τον Λεωνίδα και το κανάλι του. Και το κανάλι. Για 1 εκατομμύριο τηλεθεατές επιπλέον. Παράλληλα μας παίζει κάθε βράδυ την εκπομπή μου το Euro Channel και μας βλέπει κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη μας. Μας παίζουμε μέσω Nova και ο TTV και έχουμε πέρα από το Λεκανοπέδι που είναι 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πιστεύω ότι το κόντρα αυτή τη στιγμή με τις δικτυώσεις που έχεις κάνει. Είναι. Μας βλέπουν τουλάχιστον 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Να σου εξηγήσω κάτι. Ναι. Αν είχαν μυαλό ορισμένοι υπουργοί, θα έπρεπε την εκπομπή σου να τα είχαν κανονίσει να την βλέπει όλη η Ελλάδα. Το κατάλαβες. Ευχαριστώ πολύ για το. Είναι κομπλιμέντο. Και. Δυστυχώς όμως δεν έχουν μυαλό. Και να σου πω και το τελευταίο. Μας είχαν ζαλίσει τα αυτιά με τους νταμπατζίδες. Είδες να έχουν πεθάνει οι νταμπατζίδες. Όχι, μια χαρά είναι. Ναι, ναι. Χαίρουν άκρα της υγείας. Και ξέρεις και κάτι τι με ενοχλεί. Ότι η ζούγκλα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, οι τρεις που έχουν ομάδα, πήραν και τρεις άδειες για τηλεόραση. Μα δεν ντρέπονται, σοσιαλισμός είναι αυτός. Σοσιαλισμός είναι αυτός. Αριστερά λέγεται αυτή. Πάνε να κάνουν την τηλεόραση, δηλαδή ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουνε. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος ο Κουρής. Θα τον καλέσω όποτε θέλει, όποτε έχει σε ένα σημαντικό ίσως ραντεβού, πολιτικό εννοώ, με εξελίξεις, να ξανάρθεις, Γιώργο, γιατί θέλει ο κόσμος να σας ακούει. Σε ανύποπτο χρόνο, κάθε βράδυ, μου στέλνουν μηνύματα. Φώναξε τον Γιώργο τον Κουρή να έρθει στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι άξιζε που μείνατε ως αυτή την ώρα, γιατί είναι η ώρα 2 και 4, 2 και 20. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.